Να σας καλωσορίσω κι εγώ. Ομολογώ ότι με έκπληξη δέχτηκα το τηλεφώνημα πριν από ένα μήνα περίπου στην Ιταλία για να συμμετέχω στη σημερινή συζήτηση. Και με συγκίνηση βλέπω σήμερα ανάμεσά σας όχι μόνο το Θάνο και την Ιώμη που τους είχα πει 4,5 της Αλίας όταν ήταν η περίοδος για την μέση τάμια, αλλά και πολλούς και πολλές από εσάς που φυσιογνωμικά σας ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι ούτε ονόματα, ούτε σε ποια από τις πολλές φορές που είχαν γίνει στην Αθήνα σας έχω συναντήσει, ή σε ποια από αυτές τις συναντήσεις που κάναμε στη Γιάφκα του Ζαχαροπλαστείου Κοραή στη γωνία Ναυαρίνου και Ιπποκράτους, με συντρόφους και συντρόφους φοιτητές και φοιτητές και από τα ΕΑΚ και από την ΑΕΝ εκείνη την εποχή, προσπαθώντας αυτή την θέση που είχαμε σαν Ομοσπονδία να την ζυμώσουμε και με το φοιτητικό κίνημα. Το φοιτητικό κίνημα το οποίο, εάν δεν υπήρχε και δεν έπαιρνε την έκταση που είχε πάρει, όλες τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλαμε από πλευράς πανεπιστημιακού, να το πω ορθότερα, κινήματος πανεπιστημιακών, θα ήταν ανεπαρκείς και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί που οδήγησαν. Ο δικός σας 8-15, να το πω διαφορετικά, το δικό μου 2006-07, που το βίωσα με τον 8-15 του 79 σε αυτή τη πρωτοετής φοιτητής στην Πάτρα, έπαιξε και για μένα, όπως έπαιξε και για εσάς, ένα σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία μου, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου, στην πολιτική μου συγκρότηση. Αισθάνομαι λοιπόν και από αυτή την άποψη το πόσο σημαντικό είναι για εσάς όλους και όλες η σημερινή συζήτηση, αυτή η επαναφορά βιωμάτων και καταστάσεων. Νομίζω ότι με την υποκειμενική ματιά βέβαια που ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει και έχει στα πράγματα, νομίζω ότι στην αρχή του 6, ενώ στην περίοδο που άρχισαν οι κινητοποιήσεις, ο πυροκροτητής ήταν πράγματι η Ομοσπονδία, ήταν ΕΠΟΣΔΕΠ, για να ξεχυλήσει αυτό το πανεπιστημιακό κίνημα που στη συνέχεια μετατράπηκε και σε πανεκπαιδευτικό μέτωπο. Έχω την αίσθηση ότι σε εκείνη τη φάση, λίγο νωρίτερα από το Πάσχα του 6, ήταν η Ομοσπονδία μας η οποία όθησε τα πράγματα και το φοιτητικό κίνημα προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερης κινητοποίησης. Ήταν σαν να ήταν εκείνη τη στιγμή το σπίρτο που πραγματικά λαμπάδιασε τον κάμπο, αλλά ο κάμπος ήταν έτοιμος για να αρπάξει φωτιά. Χρειαζόταν όμως και το σπίρτο. Ένα σπίρτο που νομίζω ότι ήταν μια συγκυρία που σπάνια μπορεί να επαναληφθεί. Το ότι βρεθήκαμε στην ηγεσία της Ομοσπονδίας 4 άνθρωποι από τις φίλες των Πανεπιστημιακών και 2 από τη ΔΥΠΑΚ, όπου για τους μεν 4, οι 3 δεν είμαστε μέλη πολιτικών οργανώσεων κομμάτων της αριστεράς, αλλά ενταγμένοι ενεργά στην αριστερά, στην κινηματική αριστερά, και από την άλλη πλευρά υπήρχαν 2 σύντροφοι, ως συντρόφους εκλαμβάνω από την πλευρά του ΚΚΕ, που δεν ήταν οριοθετημένοι στην πολιτική γραμμή του ΚΚΕ, αλλά μπόρεσαν και άρχισαν μια κοινή προσπάθεια μαζί μας. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένας πρώτος βασικός λόγος που μπόρεσε η ΠΟΣΔΕΠ σε εκείνη την περίοδο να πάρει ένα τέτοιο καθοριστικό ρόλο, ένα ηγετικό ρόλο. Παράλληλα, το πανεκπαιδευτικό μέτωπο το οποίο στη συνέχεια δημιουργήθηκε προφανέστατα, αναφέρθηκε ήδη από πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες, ήταν μια σημαντική στιγμή και ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Όμως, κάτι το οποίο νομίζω κατά την ταπεινή μου γνώμη ότι έπαιξε και ένα επίσης σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά το άνοιγμα στην κοινωνία ήταν η εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια η οποία δεν εννοώ αποκλειστικά και μόνο τις πορείες που γινόντουσαν για ένα διάστημα κάθε Πέμπτη στην Αθήνα και με ένα πανελλαδικό χαρακτήρα από ένα σημείο και έπειτα, αλλά εννοώ και τις πάνω από 100 δημόσιες εκδηλώσεις οι οποίες γίνανε εκτός πανεπιστημίων, πανελλαδικά, για το θέμα του άρθρου 16. Μια εξωστρέφεια που μπόρεσε και δημιούργησε μια κοινωνική γύρωση που διαφορετικά νομίζω θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Αυτή η πολύ καλή για τα τότε δεδομένα και τις τότε συγκυρίες ριζοσπαστικοποίηση της ηγεσίας της ΠΟΣΔΕΠ
Δυστυχώς, έτσι όπως το ερμηνεύω αρκετά χρόνια αργότερα, όχι μόνο σήμερα, αλλά και αρκετά χρόνια πριν από το σήμερα που συζητάμε, είχε μια μεγάλη απόσταση από την βάση, και δεν εννοώ από την βάση της παράταξης, αν και από εκεί υπήρχε μια σημαντική απόσταση, ενώ από το σώμα των πανεπιστημιακών. Τεράστια απόσταση σε ό,τι αφορά το πώς αντιμετώπιζαν το σύνολο των πανεπιστημιακών, το μεγάλο κομμάτι των πανεπιστημιακών, το οποίο μέχρι τότε ήταν ανενεργό στα συνδικαλιστικά δρόμενα, όλα τα ζητήματα για τα οποία η ηγεσία της Ομοσπονδίας έπαιρνε μια τόσο ριζοσπαστική θέση. Αυτή η διάσταση νομίζω ότι είναι ένας από τους καταλυτικούς παράγοντες που στη συνέχεια έφεραν την ανατροπή σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα όργανα της Ομοσπονδίας. Καθότι βεβαίως και ο Λάζαρος το είπε με έναν τρόπο, θα έλεγα αρκετά συνετό, αλλά θα το πω κάπως ξεκάθαρα, η στάση την οποία κράτησαν τα κομματικά στελέχη της παράταξης, και όταν αναφέρω στο κομματικά στελέχη εννοώ τα κομματικά στελέχη του τότε συνασπισμού, απέναντι στην ηγεσία, την οποία, όπως προανέφερε ο Λάζαρος, κατηγόρησε ενός αριστεριστές, μετά από εκείνη την πορεία της 8ης Μάρτη του 2007, με τις 49 και 12 συλλήψεις, και εδώ επιτρέψτε μου να συμπληρώσω αυτό που έλεγα πριν για κοινωνική γύρωση, ότι θα πρέπει ίσως να θυμόμαστε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους 12 που πήγαν για κακουργήματα ήταν και ο Βασίλης ο Σεργίου, ο οικοδόμος Βασίλης Σεργίου. Ο οικοδόμος Βασίλης Σεργίου δεν ήταν μόνο φοιτητές και φοιτητρίες. Από εκείνη τη μέρα και μετά άρχισε μια πολεμική των κομματικών στελεχών του συνασπισμού απέναντι στην ηγεσία της παράταξης στην οποία συμμετείχε ο συνασπισμός στην ΚΟΣΔΕ. Φτάνοντας στο σημείο ουσιαστικά να έχει απολογηθεί ο Λάζαρος με τον Γιάννη Μαέστρο και να μην κατέβουν καν στο επόμενο συνέδριο του 2009 ως σύνεδροι, και φτάνοντας και στο επίσης ευτελιστικό σημείο για αυτό που για μένα συνιστά μια ηθική στάση που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει την αριστερά σε όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές που μπορεί να προκύπτουν ανάμεσα στα στελέχη της. Και συγχωρέστε μου την αυτοαναφορά που θα κάνω αμέσως τώρα. Βρέθηκε μέσα από μια διαδικασία στην οποία συμμετείχαν σημερινοί βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης και τότε και σήμερα πανεπιστημιακοί, μια μεθοδευμένη κίνηση όπου ο μόνος από αυτούς που είχαν μείνει από την τότε ηγεσία της Ομοσπονδίας να κατεβαίνει ξανά στο συνέδριο ως υποψήφιος για τη νέα διοίκηση, με μεθοδευμένη στα προδοσία να μην εκλέγεται, τη στιγμή μάλιστα που ήμουν μόνος τότε το μόνο μέλος της Συσμίωσης Πανεπιστημιακών που μετά από ένα μήνα από το συνέδριο πήγαινε σε δίκη και συνδικαλιστική δράση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια παντελώς ανήθικη στάση, η οποία με οδήγησε και στο να φύγω μαζί με πολλούς άλλους συντρόφους από τις φίλες των Πανεπιστημιακών και να φτιάξουμε το Δίκτυο Πανεπιστημιακών που προανέφερε ο Λάζαρος. Αλλά θέλω επίσης να θυμίσω και τον εξωτερικό παράγοντα. Νομίζω ότι δεν λέω κάτι καινούργιο τώρα, απλά το θυμίζω. Υπήρξε συνάντηση του Αμερικανού πρέσβη με θέμα συζήτηση στην ΚΟΣΔΕΠ και το ότι θα έπρεπε να αλλάξει η ηγεσία της ΚΟΣΔΕΠ για να μπορέσει να εφαρμοστεί το πλαίσιο της Μπολόνια στα ελληνικά πανεπιστήμια. Συζήτηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγα χρόνια. Και βεβαίως όλες αυτές και οι κομματικές πιέσεις από πλευράς τότε στασπισμού και η εξωτερική παρέμβαση αλλά και η μεγάλη απόσταση όπως προανέφερα που χώριζε τη βάση του Πανεπιστημιακού Σώματος με την ηγεσία συνέβαλαν στο να ανατραπεί η κατάσταση και να βρεθούμε σήμερα με μια ΚΟΣΔΕΠ η οποία το μόνο που κάνει είναι να κάνει κριτική από τα δεξιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που επιχειρεί σε επίπεδο πραγματικών εγκυρωμάτων είναι να εξασφαλίζει περισσότερα δικαιώματα για όλους αυτούς τους πανεπιστημιακούς οι οποίοι βρίσκονται σε μια διδοθεσία ή συντεχνιακά τελείως προσπαθούν να βολευτούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε διάφορα αιτήματα που δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικά αιτήματα. Και κλείνω λέγοντας ότι η σημερινή συνάντηση μου δίνει μια αίσθηση αισιοδοξία σε ό,τι αφορά όμως εσάς και μόνο εσάς, αυτή τη γενιά, ενώ τους νέους ανθρώπους, γιατί σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους μου,
με ή χωρίς εισαγωγικά, μόνο απογοήτευση μπορώ να έχω, αναφορικά με αυτό μόνο ένα στιγμιότυπο να πω, στη σημερινή σύγκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αυτό το οποίο κατάφερα να μπλοκάρω, σε εισαγωγικά το λέω να μπλοκάρω, γιατί μετατέθηκε η συζήτηση για την επόμενη συνεδρίαση, είναι το να μην επικυρωθεί για πρώτη φορά η ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο της Αλίας και στη Ιδρυτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η Ιδρυτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, για το οποίο είχαν συνάδελφοι διαφορές, διαφωνίες, όχι επί της αρχής, και γι' αυτό τελικά έγινε και η μετάθεση της συζήτησης για την επόμενη συνεδρίαση του, αλλά για το κατά πόσο θα υπήρχαν ευνοϊκές συνεργασίες σε αυτό το πρόγραμμα ανάμεσα στο Κυπριακό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο της Αλίας. Δεν έχει σημασία ποιο πανεπιστήμιο αυτό. Ένα ιδρυτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Αλλά η σημερινή παρουσία τόσων ανθρώπων από αυτή τη γενιά του 6-7, ο συγκεκριμένος πολιτικός λόγος, ο ενθουσιασμός, οι ζωντάνοι αυτοί που εξακολουθούν να βλέπουν μέσα σε αυτό το αμφιθέατρο, είναι ό,τι πιο ευχάριστο έχω δει το τελευταίο διάστημα των 2 χρόνων. Να είστε καλά, να συνεχίσετε με δύναμη.